Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο που κοιτάζουμε περίεργα πράγματα στο φουμπού. Με εμένα, τον Jack Love και τον συμπαρουσιαστή μου, τον Yoda. Yoda, πες γεια στην κάμερα. Λοιπόν, ο Yoda είναι ένα από τα τέσσερα αδελφάκια τα οποία σας είχα ενημερώσει ότι είναι διαθέσιμα για υιοθεσία. Αυτόν τον έχουμε πάρει για λίγο στο σπίτι και παίζει να τον κρατήσουμε κιόλας, γιατί είναι υπερβολικά πάρα πολύ χαριτωμένος και του έχω μία απίστευτη αδυναμία. Είναι πάρα πολύ ήρεμος και παρακολουθεί τα πάντα. Και μ' αρέσει αυτό. Είσαι έτοιμος για βίντεο, μικρά? Είσαι έτοιμος να διαβάσουμε μαλακίες στο Facebook? Anyway, αν ενδιαφέρεται κανένας άλλος για να υιοθετήσει ένα γατάκι το οποίο είναι ενός μηνός, μπορεί να με ενημερώσει κατά προτίμηση άτομα μεγάλης ηλικίας. Λοιπόν, να σου πω, θες να κάνεις το παπαγάλο? Θες να ανέβεις εδώ πέρα? Το έχεις? Ωραίος. Πάμε να διαβάσουμε περίεργα πράγματα από το Facebook. Και σήμερα θα δούμε τα δικά σας εγκληματικά setup. Thank you next posts. Και πολλά άλλα επίσης. Το έχουμε? Ναι. Φιλάκι να σου δώσω. Πάμε να δούμε μερικά εγκληματικά setup μαζί, Yoda. Λοιπόν, αυτά είναι posts από την ελληνική αστυνομία. Οπότε εδώ πέρα έχουμε το ένα εγκληματικό setup από τύπους οι οποίοι καθόντουσαν και έκαναν απάτες ιντερνετικές. Μαλάκα, είχανε Κοσμοτέ. Κοσμοτέ είναι αυτό. Επίσης, μου αρέσει το γεγονός ότι ξέρεις, ενώ μπορεί να έκαναν απάτες, παρ' όλα αυτά είχαν και ένα όπλο, ρε φίλε, σε περίπτωση που γίνει κάτι. Και επίσης έχουμε και το ίδιο κινητό, είναι το ίδιο Samsung αυτό εκεί πέρα. Γιόντα, βολεύτηκες? Να σου πω, δεν μπορείς να γυρίζεις πλάτη, ρε φίλε, στο κοινό. Κάποιος από εσάς σίγουρα θα μου πει μία στα comments από κάτω: «Α, ναι, το ξέρω αυτό, τι μαλακή υπολογιστής είναι αυτός, μαλακά, δεν έχει κάνει GTI 6 RT5 μπλαλαλαλα». Για να δούμε εδώ πέρα ένα πολύ καλό κλιματικό setup. Okay, οπότε έχεις κριτικά μαχαίρια, μαχαιράκια σετ, πυρούνια. Δεν ξέρω τι ακριβώς εγκλήματα έκαναν με αυτά. Εμένα το αγαπημένο μου είναι το γεγονός ότι έχουν το σίδερο εδώ πέρα, σιδερόστερες. Αλογικά αυτά τα έχουν κλέψει, ρε φίλε. Και κλέβανε μαχαιροπύρουνα. Κλέψανε και την κιθάρα ενός ανθρώπου. Και όλο αυτό το αλκοόλ. Okay, η δικιά μου ερώτηση είναι πού τα πουλάς αυτά μετά. Δηλαδή τα βάζεις μέσα στην αγορά, ρε φίλε. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ή απλά τα κρατάς για την πάρτι τους και λες: «Okay, καλή μπάζα, κάπου θα μου είναι όλα αυτά χρήσιμα». Για να δούμε. Αυτός εδώ πέρα ο κύριος κυνηγούσε άτομα με την καραμπίνα τη δίκανη για να τους κλέψει πράγματα. Και από ό,τι βλέπω δεν έχει κάνει καλή μπάζα, αλλά μου αρέσει το γεγονός ότι έχει δύο μπιτόνια με ντίζελ, ρε παιδί μου, το οποίο έχει βουτήξει από κάπου. Πώς γίνεται το site της αστυνομίας να είναι not secure? Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος? Δεν θα έπρεπε να είναι το πιο secure site από όλα? Θες να πας από τα δεξιά μου, δηλαδή? Τι προσπαθείς να κάνεις? Προσπαθείς να κρυφτείς από την κάμερα? Ένα απίστευτο κλιματικό setup, πάρα πολύ καλό, 9 στα 10. Όλα αυτά εδώ πέρα τα δεντρίλια, προφανώς ο μπρο μου πουλούσε ρίγανη, όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα μικρά εδώ πέρα τα φυτά. Μ' αρέσει γιατί είναι λες και είναι μια ολόκληρη οικογένεια από φυτά τα οποία μεγαλώνουν, μπρο. Και αυτό ξεκάθαρα είναι το καλύτερο setup από όλα. Ο μπρο μου έχει κάνει ολόκληρη βάση εδώ πέρα, είναι σαν λες και είναι φυτίες αυτές στο Fallout. Ο μπρο έχει εδώ πέρα το σύστημα για να κάθε, ξέρω εγώ, να είναι στη θερμοκρασία την οποία θέλει. Έχει όλα τα δεντράκια εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραίο. Ο μπρο μου είναι προφανώς υπέρ του περιβάλλοντος. Εμένα αυτό μου αρέσει. Να σου πω, Yoda. Ο Yoda κάθεται και ξύνει αυτή τη στιγμή το λαιμό μου. Να σου πω, μπρο, να τσιμπήσω λιγάκι για να πάμε στο thank you next. Είσαι το αξεσουάρ μου αυτή τη στιγμή. Θα σας κάνω όλους thank you next, μαλακές. Α, πριν τα thank you next, πάρα πολύ γρήγορα. Διαφημίσεις. Έξυπνη διαφήμιση. Παιδικό dispenser για δοντόκρεμα και δοντόβουρτσες. Κάντε το βούρτσισμα των δοντιών των παιδιών σας παιχνίδι. Τοποθετείτε είτε επιτραπέζι είτε κρεμαστό. Είναι ό,τι πιο τρομακτικό έχω δει ποτέ. Τα στραγγαλίζει. What the fuck is this? Είναι λες και το στραγγαλίζει, λες και έχει στραγγαλίσει εδώ πέρα την δοντόβουρτσα. Και τώρα πάμε γρήγορα στο thank you next. Thank you next, γιατί βρεθήκαμε σπίτι μου και φεύγοντας κατούρισε το ασανσέρ μου. Το ασανσέρ μου? Thank you next, φίλης, με συνοπτικές διαδικασίες όταν τον έπιασε να κατουράει στον νηπτήρα. Οπότε μιλάμε για το ίδιο άτομο, το οποίο κατουράει, μήπως έχει κάποιο είδους πρόβλημα, απλά δεν μπορεί να τα κρατήσει. Είναι ένας τρόπος να μαρκάρει την περιοχή του. Thank you next, γιατί για πρώτο ραντεβού με προσκάλεσε στο επισκεπτήριό του στις φυλακές Κορυδαλλού. Thank you next, γιατί μπήκα φυλακή. Οπότε είναι άτομα τα οποία βρίσκουν το ένα το άλλο, το thank you next. Να σου πω, να σε βάλω και σαν στη φυλακή. Γιατί είσαι ένοχος για υπερβολικά πάρα πολύ χαριτωμενιά. Νιστάζει αυτός τώρα. Thank you next, γιατί με αποκαλούσε όλη μέρα μπρο. Σε φάση καλημέρα μπρο, καληνύχτα μπρο. Έφαγα thank you next επειδή δεν σταματούσαν να την αποκαλώ μπρο. Μπρο, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, και εγώ τους πάντες τους αποκαλώ μπρο, είναι unisexual όρος. Επίσης, ωραία μπλούζα μπρο. Ωραία μπλούζα μπρο μου, ωραία μπλούζα. Και έχει και πάρα πολύ ωραία κυλίτσα. Κάθομαι και το σηκώνω όλη την ώρα, γιατί τον έχω στα πόδια μου εδώ πέρα. Κάθεται πάνω μου όλη την ώρα αυτό το κάτι. Και... Δεν ξέρω.
Το θεϊκό φύσημα. Πάστορα σαρίζεται στη μούρη των πιστών για να τους θεραπεύσει. Μου αρέσει το γεγονός ότι ο Μπρόμου είναι τίγκα χαμογελάστος. Είναι σε φάση δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με πληρώνει για να κάνω αυτό. Πάστορα Christ Penelope της εκκλησίας Sevenfold Holy Spirit Ministries στην επαρχία Λιμπόμπο. Αρίζεται πάνω στους πιστούς για να τους θεραπεύσει και να τους βοηθήσει να πλουτίσουν. Κάποιοι πιστοί λέγεται ότι περιμένουν ακόμα και μήνες να έρθει η σειρά τους για να βιώσουν το αποκαλούμενο θεϊκό φύσημα. Με την ελπίδα να βρουν την υγεία τους και να αυξήσουν την περιουσία τους. Σύμφωνα με τον Πενέλοπη, ήταν πρώτος ο Ιησούς που ξεκίνησε το παράξενο τελετουργικό. What? Και τότε ο Ιησούς μάζεψε τους 12 μαθητές και τους είπε «Ξαπλώστε κάτω και περιμένετε τη σειρά σας». Είναι ένας λίγο πιο περίεργος μυστικός δείπνος από ό,τι μας έχουν πει από ό,τι φαίνεται. Όπου ο Ιησούς θεράπευσε τον τυφλό και μετά τον ξανατύφλωσε. Γιατί είχε φάει ντορίτος που πριν. Έρευνα. Επιστήμονες εντόπισαν εγκεφαλική βλάβη που κάνει τον άνθρωπο άθεο. Ποιες τροφές να αποφεύγετε. Για εγκεφαλική βλάβη που σε κάνει άθεο. Μαλάκα, ελέφω ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω αν προσπαθεί να είναι σε φάση ας το παίξουμε woke ή αν προσπαθεί απλά να είναι οτιδήποτε πουλάει αυτή την περίοδο. Με αυτό είμαστε. Μαλάκες μου, σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Α, καλώς όρισες, ξένε. Δεν σε είδα, καθώς απολάμβανα την πνευματική μου πλέον ύπαρξη. Ναι, έχω γίνει πλέον ένα με το χορηγούμενο πολυσύμπαν και τον καπιταλισμό. Δεν είναι κι άσχημα. Και ευτυχώς, ο Γκαβλίδο και το τσιράκι του ιτήθηκαν, οπότε όλα καλά. Αν υπάρχουν μειονεκτήματα, εντάξει, κοίτα. Δεν έχω βρει ακόμα κανένα για να σπάσω. Και μου λείπει η Βάσο. Πώς, θέλεις να μάθεις την ιστορία μου? Θέλεις να μάθεις ποιος είμαι κάτω από τη μάσκα? Εντάξει λοιπόν τότε. Άκου προσεκτικά. Θα μπορούσες να πεις πως γεννήθηκα στην Ενέμπα. Πλάστηκα από την Ενέμπα. Για την ακρίβεια ήμουν ορφανό, οπότε με μεγάλωσαν εκεί πέρα. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, ήταν προφανές πως ήμουν δυνατός και έτσι η Ενέμπα αποφάσισε να με εκπαιδεύσει για να γίνω μισθοφόρος της. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα σκληρής εκπαίδευσης, υπήρξε ένα τύχημα όμως. Βρέθηκα μέσα στο βαθύ σκοτάδι, μέχρι που το πολυσύμπαν μου φανέρωσε ένα παράξενο όραμα. Ήταν ξεκάθαρο πως θα υπήρχε κίνδυνο στο μέλλον. Όταν συνήλθα, συνέβησαν δύο πράγματα. Πρώτον, η φωνή μου είχε αλλάξει και δεύτερον, ήξερα πως αυτό που είδα δεν το είδα τυχαία. Το πεπρωμένο μου ήταν να προστατεύσω το πολυσύμπαν. Έτσι λοιπόν, μέχρι να ηλικιωθώ, συνέχισε την εκπαίδευση μου με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Έμαθα τα πάντα για την Ενέμπα. Τα πάρα πολλά παιχνίδια που μπορεί να βρει κανείς εκεί, στις καλύτερες τιμές. Και όχι μόνο παιχνίδια, αλλά και skins και season passes και gift cards. Εμβάθυνα τόσο πολύ στα μυστήρια της Ενέμπα, που ανακάλυψα πως χρησιμοποιώντας τον κωδικό Jack Love χωρίς κενό, μπορείς να έχεις και έκπτωση. Κατόπιν, ως αρχιμισθοφόρος και πεσβευτής της Ενέμπα πλέον, άρχισα να ταξιδεύω στα διάφορα σύμπαντα, με κυρία αποστολή μου να μάθουν όλες οι διαστάσεις για τις φανταστικές προσφορές της Ενέμπα. Αλλά ποτέ δεν ξέχασα το όραμα που είχα δει. Έπρεπε να ήμουν έτοιμος για όλα. Και ήμουν. Ή έτσι πίστευα. Η ζωή μου άλλαξε για πάντα όταν σε ένα από τα ταξίδια μου πήγα σε ένα μπαρ για να χαλαρώσω. Και εκεί ήταν που την είδα για πρώτη φορά. Η Βάσο. Συγκλονίστηκα τόσο που κόντεψα να ξεχάσω την τεράστια ποικιλία παιχνιδιών που διαθέτει η Ενέμπα. Ήξερα πως έπρεπε να την κάνω δική μου. Και έτσι την πλησίασα. Καλησπέρα, οπτασία του πολυσύμπαντος. Σε όλες τα λες αυτά? Όχι βέβαια, αλλά έχεις κάτι ξεχωριστό. Αλήθεια, τι? Πέρα από την ομορφιά σου,
Βλέπω μέσα σου μια δύναμη, μια έντονη παρουσία, κάτι που θα μπορούσε να τσακίσει κάποιον στη μέση και να τον κάνει να θέλει κι άλλο. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Ενέμπαινα. Αυτό θα το δούμε. Πώς σε λένε? Ενεμπέιν. Εσένα? Εγώ είμαι Βάσο. Για πες μου λοιπόν κι άλλα για το... τσάκισμα. Ο έρωτας μας ήταν δυνατός και εξελίχθηκε σε ακόμα πιο δυνατή αγάπη. Όπως ήταν λογικό, σύντομα παντρευτήκαμε. Όμως δεν ήταν όλα ρόδινα. Η Βάσο ήταν μια εντυπωσιακή γυναίκα. Και αυτό σημαίνει πως πάντα υπήρχαν πολλοί επίδοξοι αντίζηλοι. Και αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να ανοιχτώ. Έπρεπε να μάθουν όλοι πως η Βάσο ήταν μόνο δικιά μου. Έπρεπε να μάθουν να φοβούνται. Και έτσι έβαλα τη μάσκα της Ενέμπα ώστε να νοιαστούν όλοι για το ποιος είμαι. Φυσικά τα όσα ακολούθησαν έγιναν θρύλος. Έβρισκα έναν ένα τους αντιζηλούς μου. Τους παρακολουθούσα σαν σκιά. Και μετά... τους έσπαγα. Αλλά η ιστορία μου, ξένε, δεν είχε τελειώσει ακόμα. Oh my god, τι συνέβη, γιατί φοράει διαφορετικά ρούχα, γιατί έχει ξηρή σχέση, γιατί φαίνεται λες και είναι άλλη μέρα. Μήπως είναι το γεγονός ότι είναι άλλη μέρα? Ναι ρε φίλε, εδώ πέρα κόβουμε τα βίντεο στη μέση, άμα δεν έχουμε όρεξη γυρίζουμε τα άλλα πιο μετά. Καλώς όρισες στο κανάλι Jack Low, που κανένας δεν είναι επαγγελματίας. Και τώρα θέλω να ρίξουμε μία ματιά σε άτομα τα οποία δεν έχουν κάνει τον πόλη. Αυτό μου θυμίζει έναν τύπο, ο οποίος προσπαθεί και καλά, συνωμοσιολόγος και έτσι, και προσπαθεί ντε και καλά να μην πει τις λέξεις που θα κάνουν limited το βίντεο. Και είναι το I get it, και εγώ το ίδιο κάνω, μπρο μου. Αλλά χωρίς να προσπαθήσω να πιέζω προς μια μεριά ή την άλλη. Τώρα σε αυτό το σημείο, να πω ξεκάθαρα, εγώ απλά θέλω να κάτσω και να διαβάσω κάποια πράγματα που εγώ βρίσκω αστεία σε αυτή την ομάδα την οποία έχω βρει στο Facebook. Δεν με νοιάζει τι στο διάλογο θα κάνετε, είσαστε ενήλικες, ok? Και άμα δεν είσαστε ενήλικες, αφήστε ενήλικα να σας πει τι να κάνετε. Δεν θέλω να είμαι εγώ αυτός, με λίγα λόγια. 5 λεπτά θα χρειαστεί σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όλοι μαζί άτομα τα οποία έχουν κάνει το εμβόλιο. Τι πιστεύουν για αυτό. Πάμε να δούμε ένα βίντεο στα γρήγορα. Σε κλουφίν. Ο Χριστός και η μανούλα του. Το νέο εμβόλιο σε κάνει μαγνέτο. Θα μπορείς να ελέγξεις τα μέταλλα με τη δύναμη του κλούβιου σου μυαλού. Το έχω δει αυτό το βίντεο, έχω δει διάφορες εκδοχές από αυτό το βίντεο. Όπου και καλά πάνε κάνουν το εμβόλιο και μετά είναι σε φάση και αποκτήσαμε ηλεκτρομαγνητικές ικανότητες. Οκ. Μ' αρέσει που δοκιμάζουν μετά σου λέει τι άλλα πράγματα μπορώ να βάλω πάνω μου όμως. Λίγο πιο κάτω. Ναι. Εντάξει. Όχι ρε φίλε. Δεν πιάνω από εκεί. Ωραία τρίχα μπρο. Okay, οπότε. Ώρα για ένα μικρό debunking. Ποιος ξέρει τι σημαίνει surface tension? Water surface tension για την ακρίβεια. Υπάρχει μια δύναμη η οποία ασκείται στην επιφάνεια ενός υγρού και η δύναμη αυτή υποτίθεται αυτό το οποίο κάνει είναι να κρατάει την επιφάνεια όσο πιο ατάραχη γίνεται. Οπότε όταν εσύ βάζεις κάτι πάνω στην επιφάνεια, η επιφάνεια τίνει να... και υγρό προφανώς, η επιφάνεια τίνει να διατηρείται ακριβώς όπως είναι. Δηλαδή με λίγα λόγια. Τι πιστεύω ότι συμβαίνει? Πιστεύω ότι τους ρίχνουν ινόπνευμα για να τους κάνουν το εμβόλιο, για να προφανώς καθαρίσεις την περιοχή πριν κάνεις το εμβόλιο. Και μετά αυτό το οποίο κάνουν είναι το ότι ακουμπάνε πάνω στο ινόπνευμα, το οποίο αν θυμάμαι καλά έχει και αρκετά μεγάλη δύναμη επιφάνειας, και κολλάνε πράγματα πάνω. Θα το δοκιμάσουμε τώρα όλοι μαζί και θα δούμε αν όντως μπορώ να κολλήσω κάτι πάνω και αν έχω δίκιο και είναι αυτό το οποίο λέω. Okay. Δεν θέλω σχόλια τα γκιάνια. Έχω να κάνω μήνες γυμναστική. Οπότε έχουμε εδώ πέρα ενόπνευμα, 70% εθυλική αλκοόλη. Τα γκιάνια! Έριξα μόνο μία φορά, οκ. Okay. Το παίρνουμε και... Oh my god! Μήπως είμαι κι εγώ μαγνήτο? Μήπως έχω ηλεκτρομαγνητικές ικανότητες? Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα δουλέψει, αλλά δούλεψε. Είμαι ιδιοφία. Σκέψου ψεκασμένε. Σκέψου. Απλά ξέρεις, μου κάνει εντύπωση που δεν το ξέρουν αυτό παραπάνω άτομα. Okay. Τώρα, είτε είναι όντως η δύναμη της διατήρησης της επιφάνειας, okay, πίεσης επιφάνειας για την ακρίβεια, η πίεση της επιφάνειας λέγεται η δύναμη αυτή, ή κάτι παίζει με μένα και χρήματα. Okay. Oh my god. Έχω άλλα ψηλά πάνω μου. Πρέπει να είχα ετοιμαστεί καλύτερα για το βίντεο και να έχω πάρα πολλά κέρματα και απλά να τα κολλάω πάνω μου. Αλλά ναι, και έχει μείνει ακόμα. Διότι
Το ενόπνευμα, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζουμε, παίρνει αρκετό χρόνο για να εξατμιστεί, νομίζω. Δεν είμαι χημικός, ξέρω πάρα πολύ λίγα και απλά πραγματάκια. Αλλά είχα δίκιο, μαλάκα, μπινεδιάριδες, είχα δίκιο. Μαλάκα, mad scientist νούμερο 2. Πάμε να δούμε μερικά άλλα post από της ανεμβολίας της. Αυτή η φωτογραφία... Αυτή η φωτογραφία... Νομίζετε δεν θα βρίσκε ο παπικός στη λύση? Μονέχα από αυτή τη φορά το έχουν τερματίσει. Αρπάει το νεροπίστολο το τέκνο να βαφτίσει. Με αυτούς να μας ενώσουνε, πολλοί έχουν θελήσει. Μιλάμε για κατάντημα που έχει ξεκινήσει. Οι στίχοι μου φαίνονται υπερβολικά πάρα πολύ forced, αλλά η φωτογραφία είναι απίστευτη. Είναι ένας πάτερ εκεί πέρα, ο οποίος βαφτίζει ένα παιδάκι με νεροπίστολο. Για αρχή, ενδιαφέρουσα ιδέα. Αν δουλεύει. Το δεύτερο είναι, έτσι όπως φαίνεται, είναι. Ο παπάς είναι, λες και είναι έτοιμος να κάνει εκτέλεση, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχει το νεροπίστολο ακριβώς και ξέρεις, στο ύψος που είναι τα μάτια, ρε παιδί μου. Λες και θα στοχεύσει. Λες και είναι έτοιμος να πάρει το kill. Μπρά, παίζουμε Victory Royale αυτή τη στιγμή. Okay, Fortnite. Και το παιδί αυτό δεν μπορεί να χτίσει τίποτα σε αυτήν την ηλικία. Ο παπάς είναι να τον κάνεις να τον κόψεις και να τον κάνεις PNG και να τον χρησιμοποιήσεις κάπου. Ξεκάθαρα. Okay. Είναι ο πιο thug life παπάς ο οποίος υπάρχει. Από το Θεός και άνθρωπος, προσκαλούμε ανοιχτά έναν αψέκαστο εμβολιασμένο να μας πει το λόγο για τον οποίο τα εμβόλια RNA Pfizer και Moderna περιέχουν gel Lucifer. Από το Lucifer διάβολος σε διάλειμμα 66.6, ουσία που είναι γνωστή ως φωτοεκπέμπουσα. Βιοφωσφορίζουσες δεν λέγονται αυτές οι ουσίες. Είναι ίδια που κάνει τις πυγολαμπίδες να λάμπουν στο σκοτάδι. Οπότε οι πυγολαμπίδες είναι πλάσματα του σατανά. Φυσικά, φυσικά. Γιατί πρέπει το σώμα των εμβολιασμένων να φέγγει εσωτερικά, να το βλέπει κάποιος και πώς συνδέεται όλο αυτό με την υποθεσικό? Μπρο, οι μπρο μου νομίζουν πως θα κάνεις το εμβόλιο και θα βγεις X-Men μετά από εκεί. Ο μπρο νομίζει ότι θα κάνεις το εμβόλιο και θα βγεις Ghoul από αυτά του Fallout, ρε παιδί μου, τα οποία είναι glowing one. Καλό smooth skin. Εγώ απλά απορώ, okay, οπότε πυγολαμπίδες είναι θεωρητικά πλάσματα του σατανά, έκτοτοι άγγελοι, λουσιφέριδες και τα λοιπά. Είναι σε φάση, ξέρω εγώ απλά. Ποιο είναι το lore πίσω από αυτό? Και προς όλα τα άλλα βιοφωσφορίζοντα πλάσματα. Τώρα αυτά τα οποία είναι κάτω στη θάλασσα, κάτι μαλακίες οι οποίες είναι... Γιώργο, πέτα μερικές φωτογραφίες. Αυτά π.χ. το πιστεύω. Αυτά, αν μου πεις, hey, bro, ο Θεός είπε ότι είναι πάνω από τη θάλασσα, το κάνω εγώ ότι είναι κάτω από τη θάλασσα, bro, δικό σου, okay. Αν μου το πεις αυτό, το πιστεύω. Γιατί, κοίτα αυτό το πλάσμα, κοίτα αυτό εδώ πέρα το έκτρωμα, okay. Κοίτα το. Κοίτα το και πες μου ότι θα ήθελες να είσαι δίπλα σε αυτό. Δεν γίνεται. Και πάμε να απαντήσουμε σε μια απορία την οποία έχει ένα άτομο. Αν μας τσιμπήσει κουνούπι που προηγουμένως έχει τσιμπήσει εμβολιασμένο, τι μπορούμε να πάθουμε? Οπότε, ο μπρο μου νομίζει ότι το εμβόλιο, ξέρω εγώ, το κάνεις και μετά είναι σε όλο σου το σώμα, ξέρω εγώ. Και άμα τσιμπήσει ένα κουνούπι, το μεταφέρει, λες και είναι ιός. Okay. Αυτά τα βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι μέσα στο μυαλό είναι το ότι. Το εμβόλιο, αν μπορούσε να γίνει έτσι. Βασικά, ξέρεις τι, όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν σε Ιλουμινάτι, μασόνους και σαύρες και όλα αυτά, πώς και ποτέ δεν σκέφτονται ότι ο ένας τρόπος για να κάνεις σε όλους τον πόλη θα ήταν απλά να το βάλεις σε κουνούπια, άμα είναι έτσι, και να το μεταφέρει το ένα στο άλλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όπως ένας. Υιός. Έχω τσακωθεί με συγγενείς και φίλους. Σήμερα, εχθές το πρωί, ήλθε ένας φίλος και είπε: έκανα τον πόλη, πήρα ένα πιρούνι, το έβαλα στο μπράτσο του. Τον ρώτησες πρώτα τον άνθρωπο, άμα ήθελε να το κάνεις αυτό. Και μόλις είδε ότι κόλλησε το πιρούνι στο μπράτσο του, δεν ήξερε τι να πει. Πήρε τηλέφωνο. Προφανώς και δεν ήξερε τι να πει. Μίτσο, έλα ρε Γιάννη. Θέλω να κολλήσω ένα πιρούνι πάνω στο μπράτσο σου. Εντάξει, οικογένεια είμαστε, ρε φίλε. Ο ξαδελφός μου, σε έχω συνηθίσει, πάντα είσαι ο περίεργος. Δεν καμιάται, πάμε, ρε φίλε. Να σου πω, Γιόντα. Σε έπιασα μικρό φυτό τη φύση. Τι κοιλιά είναι αυτή, και τι κοιλιά είναι αυτή. Τι κοιλιά είναι αυτή, τι έχεις να πεις για τον αυτό σου. Λούμπα. Πήρε τηλέφωνο τον γιατρό του, τον ρώτησε τι είναι αυτό, η απάντηση του γιατρού, τι φταίω εγώ, μήπως ήξερα τι θα γίνει και κάτσε, πήδα από τη μια καρέκλα στην άλλη. Μήπως ήξερα τι θα γίνει και έκλεισε τηλέφωνο. Δηλαδή ο γιατρός ήταν σε φάση, ξέρεις κάτι, ετοίμασε το εμβόλιο και ό,τι γίνει γίνει, okay. Δεν ξέρουμε τι θα απεχτεί, δεν ξέρουμε τι είδους mutation θα βγει. Ο μπρο μου νομίζει, είναι σε φάση όπως οι X-Men, είναι το mutagen, σου βάζουν, ξέρω εγώ, τον ορό έξτρα, παιδί μου, και ό,τι βγει μετά, ξέρω εγώ, μπορεί να βγει κακοποιός, μπορεί να βγει πέρμαχος της δικαιοσύνης, ο οποίος θα μπορούν να του κολλάνε μεταλλικά πράγματα πάνω του προφανώς.
είσαι ο Μαγνήτης. Γεργάρα, πάρε μια το μαγνέτο και κάνε με μια φάτσα, ξέρω εγώ, του Μίτσου την Τελιβερά. Αυτή ήταν άλλη μια μακριά βουτιά μέσα στον οχετό του Facebook. Ελπίζω να σας άρεσε. Νομίζω πως θα το αφήσουμε εδώ πέρα για λίγο και ίσως στο μέλλον να ψάξουμε και κάποιες άλλες ομάδες. Αλλά άμα έχετε κάτι στο μυαλό σας το οποίο είναι ενδιαφέρον για μια ομάδα στο Facebook με αστεία πράγματα, μπορείτε να μου αφήσετε από κάτω στην περιγραφή το όνομα της ομάδας ή μπορείτε να μου το στείλετε στο Instagram. Και επίσης, άμα σας άρεσε, κάντε ένα story με αυτό το βίντεο και θα διαλέξω δύο από αυτά για να κερδίσουν από ένα δωρεάν παιχνίδι στο Steam. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και μέχρι τότε, καλή σας συνέχεια και γεια σας.